Λοιπόν, ξεκινάμε με τη διανομή 1, που πρέπει να αλλάξει το performance πιο πολύ, για να εφαρμόσετε το multi-land όσοι το υιοθετήσατε δειλά-δειλά με το συμπαίχτη σας. Οπότε έχω ένα άνοιγμα, ένα χωρίς ατού από το βορρά, με 15 πόντους, με 17 πόντους ομαλή κατανομή. Μπαίνω σε ένα τραπέζι, βλέπω ένας έχει ανοίξει ένα σπαθί. Μπαίνω σε ένα άλλο τραπέζι, άλλος έχει ανοίξει ένα σπαθί. Λέω κάτι δεν κάνω καλά. Προσέχετε, ο χρόνος 8 λεπτά η διανομή είναι υπερπολής, μη βιάζεστε στην αρχή. Γιατί καταλαβαίνετε ότι αν ξεκινήσετε την αγορά με ένα σπαθί δεν θα ωφεληθεί κανείς μετά με το άνοιγμα ένα χωρίς ατού που είναι να προπονηθούμε. Επίσης γενικότερα με άνοιγμα 15-17 ομαλής κατανομής πρέπει να προσέχουμε να το λέμε στην αρχή. Πάμε λοιπόν να ανοίγουμε ένα χωρίς ατού. Και εδώ είναι το περίφημο χέρι της παρεμβολής με το 5-4, με το μακρύ μινέρ και το τετράφυλλο μαζέρ. Έχω λοιπόν εδώ ωραιότατη ανατολή. Έχει 12 ποντάκια, έχει πεντάφυλλο καρό, τετράφυλλο πίκα. Αν δεν έχουμε τη σύμβαση αυτή το κολπάκι μας, δεν μπορούμε να παρεμβληθούμε στο ένα χωρίς ατού με αυτά. Δηλαδή αν παίζουμε φυσικές παρεμβολές, η παρεμβολή σε μινέρ θέλει πάντα εξάφυλλο. Και όχι τέτοιο πράγμα, θα περάσουμε πάσο κανονικά. Με το σύστημα λοιπόν το καινούριο, παρεμβαλόμαστε με κόντρ. Μακρύ μινέρ και τετράφυλλο μαζέρ. Τώρα, τι ισχύει μετά το κόντρ. Μετά το κόντρ θα σας πω δύο πράγματα. Ο τρίτος, υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Η μία περίπτωση είναι να είναι πολύ αδύναμος και η άλλη περίπτωση να είναι καλός. Δηλαδή να ήταν πάνω από 8 πόντους και να πηγαίνει για τη μάνς. Τι κανόνες ακολουθούμε. Επειδή δεν ξέρουμε τα χρώματα του αντιπάλου, αλλά και επειδή αυτό το κόντρ μπορεί να μείνει, αν θυμάσαι στο μάθημα λέγαμε ότι αυτό το κόντρ, αν ο άλλος έχει καμιά δεκαριά 11 πόντους, μπορεί ακόμα και να το αφήσει. Οπότε, αν δεν έχουμε πόντους και είμαστε πολύ αδύναμοι και έχουμε ένα μακρύ, πρέπει να αντικοπανίσουμε από το κόντρ. Προκαταβολικά. Άρα πρώτος κανόνας που σας βάζω εδώ, πανεύκολος, ανοίγει ο συμπαίχτης σας ένα χωρίς ατού. Μάλλον το πράσινο δεν φαίνεται, θα το κάνω μαύρο. Ανοίγει λοιπόν ο συμπαίχτης σας ένα χωρίς ατού. Παρεμβάλλεται ο κακός με κόντρ, το οποίο είναι συμβατικό, και έρχεται η σειρά σας. Έχουμε δύο περιπτώσεις. Πρώτη περίπτωση κάτω από 7 πόντους, και δεύτερη περίπτωση πάνω από 7 πόντους. 8 συν πόντους. Προσοχή, προσοχή. Πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα σε αυτόν που είναι κάτω από 7 πόντους. Και όταν λέω κάτω μπορεί να είναι 0, μπορεί να είναι 2. Αν είσαι λοιπόν αδύναμος και έχεις ένα μακρύ χρώμα, το λες αμέσως. Κάτω από 7 πόντους λοιπόν, με μακρύ χρώμα, όποιο και να είναι αυτό το χρώμα, το αγοράζουμε. Γιατί μπορεί να μείνει το κόντρο και να την πατήσουμε. Άρα κάτω από 7 πόντους, αν έχουμε ένα μακρύ, το αγοράζουμε. Δύο σπαθιά αγοράζουμε σπαθιά. Δύο καρά αγοράζουμε καρά. Δύο κούπες κούπες. Γιατί μπορεί να έχουμε, ας πούμε, ένα μακρύ εξάφυλλο σπαθί ή πεντάφυλλο και δύο πόντους. Οπότε ξέρουμε ότι ο άλλος μπορεί να το αφήσει το κόντρο και να την πατήσουμε. Γι' αυτό λοιπόν, με λίγους πόντους και μακρύ το αγοράζουμε. Συνεπώς δεν ισχύει statement κτλ. Μα δεν θα μας αφήσεις να κάνουμε στέιμαν. Μα δεν θέλετε να κάνετε στέιμαν καταρχήν, γιατί υπάρχει ένας αντίπαλος ο οποίος κυκλοφορεί με μαζέρ, με πόντους, με διάφορα. Δεν θέλουμε να πέσουμε πάνω στο δικό του χρώμα. Θα δούμε αν έχουμε πολλούς πόντους. Άρα, κάτω από 7 με μακρύ το αγοράζουμε. Κάτω από 7 με ομαλή κατανομή δεν λέμε τίποτα. Μη μου βάζετε λόγια. Εγώ δεν είπα ποτέ για transfer. Με κάτω από 7 πόντους αγοράζουμε το μακρύ μας. Αν δεν έχουμε μακρύ, περνάμε πάσο. Με πάνω από 8 πόντους, προειδοποιούμε το συμπαίχτη ότι εμείς έχουμε την υπεροπλία των πόντων, που σημαίνει ότι αν έχουμε πάνω από 8 πόντους εδώ, ο τέταρτος δεν θα έχει τίποτα και πιθανόν να πληρώσουν οι αντίπαλοι, γιατί όταν κάνει όλος παρεμβολή, ρισκάρει. Μπορεί να πληρώσει με κόντρ, μπορεί να πληρώσει πολλά. Άρα πάνω από 8 πόντους προειδοποιούμε το συμπαίχτη ότι έχουμε πάνω από 8 πόντους, οπότε
αγοράζουμε ρεκόντ. Φυσική αγορά είναι το ρεκόντ μετά το κόντ. Είναι προσβλήθηκα και έχω πόντους. Και αργότερα θα δούμε τι θα κάνουμε. Γιατί θέλουμε να αποκαλυφθούν οι αντίπαλοι. Μπορεί οι κατανομές να είναι στραβές. Οπότε οι αντίπαλοι όπου πάνε να παίξουν, εμείς να τους κοντράρουμε και να τους πάρουμε πάρα πολλά. Άρα με τους πάνω από 8 πρώτα διασφαλίζουμε με ρεκόντ. Γνωρίζει και ο συμπαίχτης μας τι γίνεται. Και μετά πάμε με φυσικές αγορές. Είμαι κόντρα τιμωρία, είμαι μακριά χρώματα, θα σας δείξω. Το βασικό είναι το εξής. Το οποίο γενικότερα ένας παίχτης κάνει καιρό να το καταλάβει. Όταν γίνεται μια παρεμβολή, δεν είναι υποχρεωτικό να τους πάρουμε την αγορά αυτών που κάνουν παρεμβολή. Αν έχουμε πολλούς πόντους, μπορούμε να τους κοντράρουμε κιόλας. Αν βολέψει. Γι' αυτό κιόλας προβλέπονται αδύναμες αγορές μετά από παρεμβολή. Σου λέει, όταν γίνεται παρεμβολή, θα δώσουμε τη χαρά στους αδύναμους να λένε το μακρύ τους χρώμα και στους δυνατούς να λένε ρεκόντρο όταν έχουν υπεροπλή από εδώ. Για να δούμε μήπως και κάνουμε άμυνα. Αυτό λοιπόν είναι η άμυνα που θα κάνουμε, που κάνουμε στο συμβατικό κόντρ του Multiland. Εδώ αυτός ο παίχτης δεν έχει μακρύ χρώμα, έχει 7 ποντάκια, είναι οριακός δηλαδή, δεν έχει λόγο ούτε να αγοράσει κάτι, ούτε να πει ρεκόντρο γιατί δεν είναι τόσο δυνατός. Προβαλές παθή είναι και αμφίβολο φύλλο. Τα πολύ λιμά καρά δεν είναι τότε καλύτερο, οπότε πρακτικά περνάει πάσο. Για να εφαρμόσω και όλο τον κανόνα για να μάθουμε αυτή τη σύμβαση επιτέλους. Τώρα, εγώ τι μου λέει ο συμπαίχτης μου. Μου λέει με το κόντρ ότι έχει ένα τετράφυλλο μαζέρ και ένα μακρύ μινέρ ή πάρα πολλούς πόντους ή μόνο καρά. Έτσι μου λέει. Σε κάθε περίπτωση όμως, τι θέλουμε εμείς να παίξουμε εφόσον βρισκόμαστε με 5-4 τα μαζέρ. Θέλω να παίξω όποιο μαζέρ έχει. Άρα λοιπόν τι πρέπει να του πω, να παίξουμε το μαζέρ σου. Εάν εφόσον έχεις μαζέρ, αν έχεις εξάφυλλο καρό, τι να κάνουμε που έχω σόλο, θα παίξουμε στο εξάφυλλό σου. Οπότε λέω δύο καρά, να παίξουμε το μαζέρ σου. Και ο άλλος λέει δύο πίκες, που είναι το τετράφυλλο μαζέρ του. Τώρα αν θέλω λίγο να ρισκάρω και να κάνω επικίνδυνη την αγορά, στις δύο πίκες, εδώ με τους 7 πόντους, που έχω περάσει στην αρχή πάσο, άρα 0-7 και χωρίς μακρύ χρώμα, εδώ με τους 7 πόντους μπορώ τώρα, αντί για πάσο, να αγοράσω κόντρ. Αυτό θα είναι κόντρ ομιλίας βάρος πόντων, ότι δηλαδή έχω το maximum της προηγούμενης αγοράς και έχω τυπικά ό,τι θέλεις να παίξουμε κάτι άλλο. Είναι λίγο ρίσκο, αν θέλω να αγοράσω κάτι λόγω αυτής της ιδανικής κατανομής, θα μπορούσα να το κάνω τώρα. Αυτό λοιπόν είναι αυτή εδώ η διανομή. Να δω λίγο τι με ρωτήσατε. Λοιπόν, θα σας πω κάτι. Όταν το κόντρ το παίζουν οι αντίπαλοι τιμωρίας και όχι συμβατικό, γιατί υπάρχουν τα κόντρ συμβατικά και τα κόντρ που τα παίζουν τιμωρίας. Όταν τα κόντρ τα παίζουν τιμωρίας, υπάρχουν διάφοροι τρόποι να ξεφύγεις από τα κόντρ τιμωρίας. Αυτό είναι όμως ένα άλλο κεφάλαιο κομμάτι. Του πώς ξεφεύγεις από τα κόντρ τιμωρίας. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να ξεφεύγεις. Εγώ προτιμώ, αν δεν ξέρω με το συμπαίχτη μου κάτι πολύ περίεργο, να ξεφεύγω με φυσικό τρόπο. Ό,τι λέω αυτό έχω. Έχω ένα πάρα πολύ καλό σύστημα για να ξεφεύγετε, αλλά είναι λίγο πιο προχωρημένο. Θα μπορούσα να σας το στείλω κάποια στιγμή. Παρ' όλα αυτά, όταν ισχύει το κόντρ τιμωρίας, στο φυσικό bridge, ό,τι λες αυτό έχεις για να ξεφύγεις. Και αν έχεις πόντους, λες ρεκόντους ότι τους έχεις τους πόντους. Στο τελώς φυσικό bridge. Αλλά υπάρχουν δύσκολα κόλπα, όπως παντού υπάρχουν κόλπα. Αλλά μην πιάσουμε αυτή την κουβέντα γιατί είναι και θεωρητική και υπάρχουν πολλές βερσιών. Με ενδιαφέρει να εφαρμόσουμε το κόντρ μινέρ μαζέρ, να πούμε στο συμπαίχτη μας πες το μαζέρ σου, να πει το μαζέρ του. Και αν κάποιος αγοράσει κόντρ μετά τις δύο πίκες, εγώ το δέχομαι, μ' αρέσει, είναι λίγο πιο επιθετικό bridge. Αλλά πιέζει τους όσο τους ανεβάσει ένα επίπεδο. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Ναι. Επειδή τα κόντρο δεν αλετάρονται, το συγκεκριμένο κόντρο που είναι το Λάντι, δεν μπορεί να ξέρει ο Ανοίξας ή ο Απαντώνης. Τα κόντρα αυτά αλερτάρονται σε όλο τον πλανήτη, εκτός από τον πλανήτη Ελλάδα που νομίζω θα το διορθώσουμε τώρα. Εγώ αυτή τη σύμβαση την παίζω πάρα πολλά χρόνια και την αλερτάρω πάντα.
Κάνω ένα αλέρτα ευγενία, έτσι το λέω. Την αλερτάω πάντα στο τραπέζι όταν παίζω. Γιατί συγκεκριμένα. Είναι σημαντικό να το γνωρίζει ο αντίπαλος. Okay. Οπότε ναι, παίζουμε σε αυτό το πράγμα. Παίζουμε δηλαδή σε ένα κόντρα κανονισμό, ας πούμε, ο οποίος πρέπει να διορθωθεί και είναι στον δρόμο προς να διορθωθεί. Αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι λοιπόν μια λειτουργία. Είναι εύκολη, πρακτική και λύνουμε τη διανομή 1. Πάμε να δούμε καμιά αγορά. Όσο πιο πολλές, τόσο πιο καλές. Έχω βάλει ένα κόλπο στη 2 και ανυπομονώ να σας το δείξω. Στο κόλπο λοιπόν στη 2 έχω ένα άνοιγμα 2 χωριάτου με υπέροχους 21 πόντους ομαλή κατανομή. Πάσω. Και εδώ έχω ένα εξάφυλλο πίκα το οποίο ετοιμάζεται να κάνει Texas Transfer. Την ώρα που ετοιμάζεται να κάνει το Texas Transfer εδώ, για να παίξει τις πίκες, εμφανίζεται ο βοράς, ο οποίος δεν κοιμάται αυτή την ώρα, δεν χαζεύει ένα άλλο παράθυρο και θέλει να κάνει υπόδειξη αντάμ. Και κάνει υπόδειξη αντάμ με κόντρα. Για αντάμ κούπα. Όταν γίνεται υπόδειξη αντάμ στο transfer, δεν είναι υποχρεωμένος ο ανοίξας να αποδεχτεί το transfer. Το αποδέχεται μόνο αν θέλει να γίνει εκτελεστής. Κοιτάει τι έχει στις κούπες. Αν έχει κάτι μεγάλο, βεβαίως το αποδέχεται και γίνεται εκτελεστή. Αν δεν έχει κάτι ενδιαφέρον στις κούπες όμως, καλό θα είναι να κάνει μια φοβερή κίνηση ευγενίας, να πει εσύ, επειδή εγώ έχω μικρές κούπες, μήπως έχεις εσύ καμιά μεγάλη και στη βάλουν στη μέση στην αντάμ που θα γίνεις μόνο. Οπότε, αντί να αγοράσει 4 πίκες, αγοράζει πάσο. Το πάσο δεν σημαίνει ότι δεν είδα το transfer. Σημαίνει ότι δεν θέλω να παίξω, γιατί έχω λιμά εκεί που θα μας κάνουν αντάμ. Τι θέλεις να γίνει? Οπότε τι γίνεται? Αποφασίζει ο παίχτης που έκανε το transfer αν θέλει να γίνει εκτελεστής ή αν όχι, δεν θέλει να γίνει εκτελεστής, θέλει να γίνει μόρα. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν, εδώ, με το ρίγα δίφυλλο κούπα, είναι σωτήριο αυτό να το ξέρετε, το έβαλα για να το μάθετε. Οι περισσότεροι πιθανόν το ξέρετε, το έχουμε συναντήσει στα transfer, αλλά δεν κάνει κακό να το θυμηθούμε. Με το ρίγα δίφυλλο κούπα, οπωσδήποτε θέλω να γίνω εκτελεστής. Γιατί αν κάνουμε αυτό να βγαίνει αντάμ, τότε θα κάνουμε 12 level. Αν βγαίνει αυτό αντάμ, τότε θα κάνουμε 11. Γιατί θα μας βάλει το ρίγα στη μέση. Οπότε ο κανόνας λέει, το πάσο σημαίνει δεν καίγομαι να εκτελέσω γιατί έχω λιμά. Τι θες? Αυτό στην προκειμένη περίπτωση θέλει να εκτελέσει, οπότε λέει 4 πίκες. Αν δεν ήθελε να εκτελέσει, γιατί δεν τον ενδιέφεραν οι κούπες, γιατί εξακολουθεί να θέλει να γίνει μόνο, τότε κάνει επανάληψη του transfer, δηλαδή λέει ρεκόν. Όχι, θα παίξει εσύ. Σας το γράφω λίγο να το δείτε. Τι εννοώ. Θα το κάνουμε μαύρο λίγο. Ας το βάλω και με ένα χωρίς αυτού, δεν έχει σημασία με τι. Ένα χωρίς ατού παράδειγμα, πάσο, 4 κούπες, το τράνσπερ μας. Κόντρα αυτός εδώ. Βγες κούπα του, οπ, πάσο. Δεν θέλω εγώ να παίξω, έχω λιμά στις κούπες. Αποφάσισα ποιος θα γίνει εκτελεστής. Να αποφασίσω εδώ. Αποφασίζω τον εκτελεστή. Οπότε τον αποφασίζω. 4 πίκες εγώ. Ρεκόντ, γιατί μετά το κόντρ πάντα υπάρχει το ρεκόντ, δεν κλείνει η αγορά. Πες τα εσύ. Αυτό είναι. Είναι μόνο για το Texas Transfer είναι. Αυτό είναι μόνο για το Texas Transfer, γιατί για το Transfer στο επίπεδο 2 είναι άλλες ιστορίες. Στο Transfer στο επίπεδο 2, αυτό που επήγει καταρχήν είναι να δούμε αν υπάρχει fit. Είναι άλλο κόλπο. Το transfer στο επίπεδο 2, όταν μας το κοντράζουν, μας κάνουν απίστευτο δωράκι. Έχει ωραία θεωρία μετά από το κόντ στο transfer στο επίπεδο 2. Κάποια στιγμή μπορεί να τη βάλουμε στο πρόγραμμα. Δεν είναι όμως των 2 λεπτών, θέλει λίγο παραπάνω. Okay. Οπότε εδώ αποφασίζουμε τον εκτελεστή και γλιτώνουμε
την Αντάμ Κούπα που θα μας την κάνουν. Εύχομαι, κοιτώντας τα αποτελέσματα, να έχετε κάνει κάποιοι την υπόδειξη Αντάμ Κούπας και να υπάρχει τέλος πάντων από τα 14 τραπέζια τα 7 που να τα έχετε κάνει κόντρο στις 4 κούπες. Είναι σημαντικό να κάνετε υπόδειξη Αντάμ σε τις περιπτώσεις. Αυτή λοιπόν είναι η διανομή 2 και αυτό που θα κάνουμε, όπως σας υποσχέθηκα, γιατί είναι τώρα 6 παρα 3, θα κάνουμε ένα διάλειμμα μισής ώρας, να ακούσουμε εκεί τις ανακοινώσεις, τις διάφορες τις σημαντικές για τη χώρα μας, και θα επιστρέψουμε στις 6.30, γιατί όπως και μου είπαν αρκετοί, δεν είναι σωστό εμείς να κάνουμε bridge και να συζητάνε όλοι για κάτι τόσο σημαντικό. Ωραία. Οπότε κάνουμε ένα time out και θα επιστρέψουμε για σκησούλες και θα δούμε και κάτι ακόμα. Okay.